Αλλά από ό,τι βλέπω και ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ ακόμη, εκείνος που λείπει είναι ο Χριστός. Όλα όσα λέγονται, όλα όσα ακούγονται στα ραδιόφωνα, στα μέσα ενημερώσεως, στις εφημερίδες κλπ, στις προπάντων τις διαφημίσεις, μας λένε τι θα πάρουμε, τι θα αγοράσουμε, τι θα δώσουμε, τι θα δεχθούμε κλπ. Αλλά μας λείπει ο Χριστός. Αυτόν δεν το σκεπτόμαστε καθόλου. Έχουμε γίνει, βλέπετε, Ευρώπη. Αυτά που ο υποφαινόμενος έβλεπε κάποτε έξω και όσοι τυχόν έχουν βρεθεί έξω. Από την αρχή του Δεκέμβρη ακόμη και αρχίζουν τώρα ίσως και λίγο παίρνουν και από τον Νοέμβρη μερικά πράγματα, μερικές μέρες. Στολίζουν τις πόλεις με αστέρια, με φώτα, που τίποτα από αυτά δεν θυμίζει τον αστέρα της Βηθλεέμ, έστω και αν βάζουν τον ένα αστέριο σημείο. Έρχονται ήθη και έθιμα ξένα προς εμάς. Μιλούν πάρα πολύ για τον λεγόμενο Άι Βασίλη, που μόνο Άι Βασίλης δεν είναι. Είναι μια καρικατούρα, δηλαδή γελιογραφία του Αγίου Βασιλείου, και δεν είναι καν Άγιος Βασίλειος, γιατί είναι σαν τα Κλάους, Σάνκτους Κλάους, πως είναι καλύτερα Νικολάους, από αυτόν, Άγιος Νικόλαος δηλαδή, στα μέρη εκείνα, στα ξένα, από όπου έχει έρθει και αυτό, ως δήθεν πρόοδος. Αλλά τίποτε δεν θυμίζει Χριστόν. Και πάμε προς τα Χριστούγεννα. Επειδή η σημερινή μας ομιλία θα είναι η τελευταία πριν από τις γιορτές, σκέφτηκα να πάρουμε μερικά μηνύματα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας, από τη μνοδία συγκεκριμένα της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς δεν ακούμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν υπέροχα ποίηματα και υπέροχα τροπάρια αναφερόμενα στη γιορτή των Χριστουγέννων πολύ νωρίς, προεόρτια λεγόμενα, και είναι πάρα πολύ εμπνευσμένα. Αυτά όμως συνήθως δεν διαβάζονται, ή αν διαβάζονται σε στενούς κύκλους όπως είναι στα μοναστήρια, ή τα διαβάζουν ιερείς μόνοι τους όταν κάνουν κάποια ακολουθία, αλλά ο πολύς ο κόσμος δεν τα ακούει. Αλλά και όταν διαβάζονται σε ακολουθίες που γίνονται όπως είναι Κυριακή ή κάποιες άλλες επίσημες γιορτές, πολύ λίγα διαβάζονται, και υπάρχει και ένα πράγμα το οποίο διαπιστώνει κανείς. Βιαζόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς τα διαβάζουμε. Σαν να μην λέμε προσευχή. Δεν τα διαβάζουμε αργά, καθαρά. Δεν καταλαβαίνουμε που δεν καταλαβαίνουμε αρχαία ελληνικά. Τα διαβάζουμε και γρήγορα για να τελειώνουμε. Με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ίσως πρέπει να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον εμείς όσο μπορούμε, κάποια από αυτά να διαβάζουμε ή να τα ακούμε και να σκεπτόμαστε πάνω σε αυτά. Μια τέτοια συμβολή θέλει να είναι και η απόψινή ομιλία που θα κάνουμε. Έκανα μια επιλογή τέτοιων τροπαρίων. Μερικά από αυτά είναι πάρα πολύ ποιητικά. Δεν ξέρω αν θα μας πάρει ο χρόνος να διαβάσουμε όλα και να τα αναλύσουμε πολύ σύντομα. Κυρίως λέγω ότι θα διαβαστούν αυτά για να μας δώσουν μερικά μηνύματα. Μερικές σκέψεις θα μας βοηθήσουν να κάνουμε βαθύτερες, διότι έχουν πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα να μας δώσουν. Για μας τους χριστιανούς, για τους πιστεύοντας, για αυτούς που περιμένουμε να γιορτάσουμε τη γέννηση του Κυρίου μας. Γιατί πάρα πολλά στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, καθαρώς κοσμικά επηρεάζουν τους χριστιανούς και γιορτάζουμε κατά τρόπον τέτοιον που δεν είναι καθόλου χριστιανικός, εντελώς κοσμικός, με μόνο στοιχεία εξωτερικά, όχι εσωτερικά και βαθύτερα. Επομένως, από αυτή την άποψη, καλό θα είναι να γίνει μια τόνωση, επειδή η Εκκλησία μας φροντίζει για αυτά, να μας δώσει μερικά τέτοια μηνύματα. Πρώτα-πρώτα γίνεται μία πρόσκληση, κάνουν οι Άγιοι, οι Ιεροί, οι Μνωδοί, και προσκαλούν ολόκληρη την κτήση να γιορτάσει, να προεορτάσει το γεγονός αυτό, διότι για την γέννηση του Κυρίου, όπως και για άλλες δεσποτικές εορτές, υπάρχουν πάντοτε και θεομητορικές προεόρτια. «Προεορτάσομεν λαοί Χριστού τα γενέθλια,
και επάραντες το νουν επί την Βηθλεέμ, αναχθώμεν τη διανία και κατήδωμεν το εν σπηλαίο μέγα μυστήριον. Ίνικτε γάριε δέμ εκ παρθένου αγνής, Θεού προερχομένου υπάρχουσα, και Θεού προερχομένου υπάρχοντος τελείου του αυτού θεότητη και ανθρωπότητη. Δυο κράξομεν Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, Άγιος ο Υιός Συνάρχος, Άγιον το Πανάγιο Πνεύμα, Κύριε Τριάς Αγία, δόξαση. Για να το δούμε και με απλά ελληνικά. Ας γιορτάσουμε, προτού να έρθει ακόμα η γιορτή προκαταβολικά, για το γεγονός αυτό, για τα γενέθλια του Χριστού. Μία παρένθεση. Γενέθλια η Εκκλησία μας γιορτάζει τρία μονάχα. Του Χριστού μας, της Παναγίας μας και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Κανενός άλλου. Τα γενέθλια των Αγίων είναι η μέρα του μαρτυρίου τους ή του ονόματός τους. Ή τη μέρα της κοιμήσεώς τους. Των οσίων πατέρων και των άλλων μαρτύρων και λοιπόν. Επομένως, τα γενέθλια για μας τους Ορθοδόξους δεν έχουν θέση. Να το ξέρουμε αυτό. Βάζουμε τα μικρά μας παιδάκια γενέθλια. Είναι ατομικιστική και εγωιστική γιορτή. Να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Εφόσον έχουμε όνομα το τιμημένο Αγίου, να γιορτάσουμε την ημέρα εκείνη. Πρέπει κάποτε οι Ορθόδοξοι να γίνουμε Ορθόδοξοι. Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών. Τα γενέθλια λοιπόν του Χριστού. Επάραντες στο νουν επί την Βηθλεέμ, αναχθώμεν τη διανία. Πνευματικά να αναχθούμε, να ανεβάσουμε το νου μας, να πάμε με το νου μας στο γεγονός αυτό που συνέβη στη Βηθλεέμ. Γιατί με τον τρόπο αυτόν ζούμε σύγχρονο το γεγονός, επίκαιρο το γεγονός ότι θα έρθει ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε ο Χριστός πριν από 2.000 χρόνια. Ο Χριστός γεννάται. Στην Αποκάλυψη λέγει ο «ον» και ο «ιν» και ο «ερχόμενος». Και το λέγαμε σήμερα ο «γενόμενος», ο «αΐ γενόμενος», όπως είναι ο «αΐ σταυρούμενος». Πάντοτε ο Κύριος είναι επίκαιρος. Με την άποψη αυτή, προκαλούμεθα και μας συμβουλεύουν οι Άγιοι να αναχθούμε στη γέννηση του Κυρίου για να κατήδωμε το εν σπηλαίο μέγα μυστήριον. Υπάρχει θέση μπροστά εδώ. Στην πρώτη θέση παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, να δούμε το μεγάλο μυστήριο, δηλαδή δεν είναι κατανοητό το γεγονός της ανθρωπίσεως του Κυρίου. Δεν είναι εύκολο στη διάνοια, όχι εύκολο, είναι αδύνατο στην ανθρώπινη διάνοια να εισδύσει το μυστήριο αυτό στην ανθρωπίσεως του Κυρίου μας. Είναι μυστήριο, διότι ανοίχθηκε η Εδέμ, ανοίχθηκε ο Παράδεισος λέγει, θα μας το πει και παρακάτω αυτό. Και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να είναι το μεγάλο μυστήριο το οποίο πραγματοποιείται κατά τη γέννηση του Κυρίου. Συνδυάζονται ασυνδυάστως οι δύο αυτές φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, και έτσι έχουμε το μυστήριο του Θεανθρώπου Ιησού, που είναι και Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αλλά με τη θέληση τη Θεία, η οποία υπάρχει η ελευθερία της θελήσεως, δεν είμαστε μόνο θελείτε, αλλά επικρατούσεις της Θείας θελήσεως. Αρξόμεθα σήμερον προεορτάζει Χριστού το γενέθλιον του τεχθέντος σώματι εκ της Παρθένου Μητρός εν το σπηλαίο Βηθλεέμ διευσπλαχνίαν. Ας αρχίσουμε λοιπόν να προεορτάζουμε. Θα μας πει πώς πρέπει να γιορτάσουμε εμείς ο χριστιανοί αργότερα η Εκκλησία μας. Αλλά εδώ τώρα μας δίνει το σύνθημα να ετοιμαστούμε. Βηθλεέμ ετοιμάζου, ευτρεπιζέστο η φάτνη, το σπήλαιο δεχέστο. Η αλήθεια ήρθεν, η σκιά παρέδραμε και Θεός ανθρώπης εκ Παρθένου πεφανέρωτε, μορφωθείς το καθημάς και Θεός σας το πρόσλημα. Που σημαίνει, ετοιμάσου Βηθλεέμ, στολίσου, ετοίμαζε τον εαυτό σου, φάτνη, και εσύ σπηλιά να είσαι έτοιμη να δεχθείς τον Κύριο. Γιατί, ήρθαν τρεις αλήθειες τονίζει εδώ. Πρώτα ήρθε η αλήθεια. Η αλήθεια ήρθε. Ποια είναι η αλήθεια, ο Χριστός. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέγει ο Κύριος. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Λέγει ο μεγάλος συγγραφέας, ο Ρώσος Ντοστογεύσκι, εάν επρόκειτο να διαλέξω μεταξύ Χριστού και αληθείας, θα διάλεγα τον Χριστό. Κάτι που δεν είναι μαζί με τον Χριστό δεν είναι αλήθεια. Διότι είναι κάτι το εφήμερο, κάτι το παροδικό,
κάτι το οποίο δεν έχει απόλυτη ισχύ. Μόνον ο Κύριος είναι η αλήθεια. Ήρθε λοιπόν η αλήθεια που είναι ο Χριστός. Η σκιά παρέδραμε. Ποια είναι η σκιά? Είναι η σκιώδης παρουσίαση, η προφητεία για τον ερχομό του λυτρωτού, που τώρα πλέον φεύγει αυτή η σκιά και έρχεται πλέον το φως, το άπλετον. Και Θεός εν ανθρώπης εκπαρθένου πεφανέρωται. Φανερώνεται λοιπόν ο Θεός διαμέσου της Παναγίας Παρθένου, μορφωθείς του καθημάς και Θεός σας το πρόσλημα. Επήρε μορφήν ανθρώπου, έγινε άνθρωπος, δεν ήταν ας πούμε φαινόμενος άνθρωπος, αλλά ουσιωδός άνθρωπος. Το είπε και στην Ανάστασή του, λέει, το πνεύμα οστέα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς σε με θεωρείται έχοντα. Είμαι πραγματικός άνθρωπος και όταν ζούσε στη γη και όταν αναστήθη και ανελήφθη. Αλλά εθέωσε το πρόσλημα. Πρόσλημα είναι αυτό που πήρε επιπλέον από αυτό που είχε. Ήταν Θεός και πήρε την ανθρώπινη φύση και έτσι έγινε άνθρωπος. Και αυτό το πρόσλημα, αυτό το επιπλέον που πήρε, την ανθρώπινη φύση, την εθέωσε. Την έκανε και αυτή Θεό. Δηλαδή η θέωση δεν θα επραγματοποιείται μέσα στον παράδεισο με την υποβολή του όφεως, αν φάτε το καρπόν αυτή έσεστε ως θεοί, αλλά θα γίνεται όπως ο Θεός συνέταξε, όπως ο Θεός έδωσε εντολή. Και επειδή το παρεύμεν αυτό, ήρθε ο Χριστός να μας επαναφέρει στον δρόμο της θεώσεως. Επομένως, αυτό που λένε οι πατέρες, ο μετά Θεόν Θεός που είναι ο άνθρωπος, αυτή η πραγματικότητα θα γίνει πραγματικότητα όταν πλέον αναστηθούμε και όταν πλέον θα γίνει αυτό το θαύμα της πλήρους, του πλήρους εξαγιασμού της φύσεώς μας στον καθένα από εμάς ατομικά. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός όμως? Εδώ δεν θα το δούμε το μυστήριο όλο, ούτε μπορούμε να το αναπτύξουμε στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας, αλλά μερικές νήξεις μας κάνουν οι μνωδοί, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η απόρριτος του Λόγου Θεού συγκατάβασης, όπερ αυτός θεάνθρωπος Χριστός γινώσκεται, το Θεός σου χαρπαγμόν είναι ηγούμενος, έρχεται δούλου μορφήν αναδεξόμενος κόρης εξαγνή θεόπαιδος. Με απλά λόγια. Η συγκατάβαση του Λόγου του Θεού, του Υιού του Θεού, που είναι απόρριτος, δεν μπορούμε να την πούμε με λόγια, είναι ανέκφραστη, ανίποτη. Γνωρίζεται λοιπόν αυτός ως θεάνθρωπος και την ιδιότητα που έχει ως Θεός δεν την πήρε εξαρπαγής, όπως βλέπουμε στη μυθολογία που έγιναν εξαρπαγής κάποιοι θεοί. Πήραν από τον Κρόνο, παραδείγματος χάρη, ιδιότητα του Θεού, όπως είναι ο Ζεύς, όπως είναι οι άλλοι θεοί, το δωδεκάθεο που λένε, που είναι μύθος καθαρός, αλλά ήταν Θεός και είναι Θεός. Και επομένως δεν φοβήθηκε να αφήσει αυτό το μεγαλείο, το θεϊκό γινόμενος άνθρωπος. Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προσφυγητισίους επιστολής, ότι ούχ αρπαγμόν ηγήσα του τρίνε αυτόν Θεός, γινόμενος άνθρωπος. Λοιπόν, έρχεται με δούλου μορφήν, γίνεται δούλος, γίνεται σαν και εμάς. Είναι η μόνη συγκατάβαση, η αληθινή συγκατάβαση. Κανείς άνθρωπος, όσο και αν συγκαταβεί σε συνάνθρωπό του, δεν κάνει συγκατάβαση. Διότι είναι όμοιος προς όμοιον άνθρωπον. Απλούστα τον πλησιάζει, συμπλησιασμός. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι κατεβαίνει από κάποιο πραγματικό μεγαλείο. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος εξαγνής Θεόπαιδος για να μας ελευθερώσει, για να μας απαλλάξει από την αμαρτία, όπως το λέει παρακάτω. Έρχεται ο Κύριος εν ξένο το κετό, σαφώς εις τα ίδια. Δεξόμεθα αυτόν, όπως ξενοθέντας παραδείσου τρυφής πάλιν οικειώσομεν. Όπως ξενοθέντας παραδείσου τρυφής πάλιν οικειώσει, δικτόμενος εσπηλαίο. Έρχεται με έναν παράδοξο τρόπο γεννήσεως, που είναι ο μοναδικός στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Χριστός, για να μας αποκαταστήσει, ενώ είχαμε αποξενωθεί από τον Παράδεισο, για να μας αναφέρει πάλι στην πρώτη κατάσταση. Εδώ λοιπόν έχουμε το μυστήριο του οποίου μια προέκταση, μια παράμετρος είναι η αποκατάστασή μας εις το αρχαίο μεγαλείο, στην αρχαία ομορφιά, στο αρχαίο κάλος. Και συνεχίζει παρακάτω. Γιατί γεννάται ο Χριστός?
είδες την οδύνην ημών και την κάκωσιν ικτήρμων Χριστέ, και ού παρείδες ημάς, αλλά αυτόν εκένωσας μη εξτάσου του γεννήτωρος. Είδες την ταλαιπωρία μας, είδες την οδύνη μας που είσαι γεμάτος από σπλάχνα ικτήρμων, από καλοσύνη και πονετικότητα για μας, και δεν μας παρέβλεψες, αλλά εκένωσες σε αυτόν ού και εξτάσει του γεννήτωρος. Δεν έπαυσες από το να έχεις σχέση άμεσα, είσαι ενωμένος με τον γεννήτωρο, με τον πατέρα δηλαδή των ουράνιων, αλλά έγινες σαν για μας, διότι ο Θεός είναι Χριστός, ο Θεός είναι παντού, δεν υπάρχει κάπου που να μείνει ο Χριστός, αλλά από το μεγαλείο του ήρθε και ταπείνωσε τον εαυτό του, εκένωσε τον εαυτό, άδειασε τον εαυτό του για να έρθει κοντά μας, χωρίς να πάψει να είναι ενωμένος με τον πατέρα. Γι' αυτό το λόγο έχει τη μοναδικότητα ο Χριστός, που είναι και Θεός και άνθρωπος ταυτόχρονος, και άπειρος Θεός και συγκεκριμένος άνθρωπος. Έρχεται ο Χριστός, τον πονηρών συντρίψε, τους εν σκότη φωτίσε και λύσε τους δεσμίους αυτό, και αυτό εμείς προϋποντήσουμε. Ήρθε λοιπόν να συντρίψει τον πονηρών, ο οποίος υπήρξε ο τύραννος της ανθρωπίνης φύσεως, ήρθε να φωτίσει αυτούς που βρισκόταν μέσα στο σκοτάδι πάντοτε, όχι μόνον τότε, αλλά μέχρι σήμερα, διότι ο Χριστός γεννάται πάντοτε, τότε γεννήθηκε στη Φάτνη, τότε γεννάται, τώρα γεννάται στις καρδιές μας, και λύσε τους δεσμίους. Δέσμοι είμαστε, αδελφοί μου. Δέσμοι από τι? Από τα πάθη μας, από τις αδυναμίες μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθερος είναι ο απαθής, αλλά η απάθεια είναι μεγάλο επίτευγμα. Εν μέρη και εμείς ελευθερωνόμαστε με τη χάρη του Θεού. Εάν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσαστε. Θα ελευθερωθούμε μόνο από τον Κύριο. Επομένως, ένας άλλος σκοπός είναι να μας απαλλάξει από τα δεσμά μας ο Κύριος. Όλα βέβαια συγκλίνουν στο ένα πράγμα, την απαλλαγή από τον τύραννό μας, τον διάβολο και την αμαρτία, αλλά έχει και διάφορες επιμέρους πλευρές αυτή απελευθέρωσης. Παρακάτω, είναι της φθοράς των ιών αποκαθάρις και την αρχική να αναπλάσεις με εικόνα, σαρκούσε. Έρχεσαι λοιπόν να με απαλλάξεις από το δηλητήριο της φθοράς. Στον άνθρωπο, στη φύση του ανθρώπου, υπήρχε η χάρη του Θεού όταν δημιουργήθηκε, και με σκοπό να μην πεθάνει, να ζει αιωνίως κοντά στο Θεό. Έφυγε λοιπόν από το Θεό και επομένως του μπήκε το δηλητήριο της φθοράς, και επομένως ημέρα τη ημέρα ο έξω ημών άνθρωπος φθήρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα φθυρόμεσα. Και επειδή όσοι έχουν μαύρα μαλλιά και λίγα χρόνια δεν το πιστεύουν, ας ρωτήσουν αυτούς που έχουν άσπρα μαλλιά και άσπρα γένια και θα το καταλάβουν, διότι αυτοί το ζούμε πλέον αυτό το γεγονός, ότι φθυρόμεθα. Αλλά και όποιος δεν θέλει να το πιστέψει, το είπα και άλλη φορά, ερχόμενος στο σιδηρόκαστρο, είτε από εδώ έρθει είτε από την άλλη μεριά, τη μεριά των βουνών εκεί πέρα, χλαδοχώρη και λοιπά, περνάει πάλι από νεκροταφείο. Κάποιοι πριν από εμάς ζούσαν και μας άκουγαν ίσως στον χώρο αυτόν, και κάποιοι από εμάς δεν θα ακούμε ίσως από κάποιο ορισμένο χρόνο κάποιους που θα μιλούν εδώ πέρα. Φθορά του θανάτου, αλλά είναι η φθορά, η βαθμία που έρχεται με τον χρόνο. Φθυρόμεθα, χαλούμε και περνούμε από τον κόσμο αυτόν. Αλλά ήρθε να μας απαλλάξει από το δηλητήριο της φθοράς. Το δηλητήριο που πράγματι είναι η πραγματική φθορά, την αμαρτία. Όταν φύγει η αμαρτία, η φθορά η άλλη είναι έκφραση του ελέους του Θεού, όπως το έχουμε ακούσει και άλλη φορά. Είναι να μην το κακό να θάνατο γέννηται, πεθαίνουμε, αλλά για να ξαναντηθούμε, την αυθαρσία, όπως λέει η πίστης μας. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Επομένως, και θάνατον φυσικών, για να ξεκουραστεί το σώμα και να διαλυθεί στα εξών συνετέθη, αλλά και ζωή πραγματική, αιωνία, εν θα ουκές υπόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, ου καρκίνος, ου καρδιοπάθεια, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία τώρα σήμερα μαστιγώνουν ή οι σπογκώδεις εγκεφαλοπάθεια. Λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία είναι καινούρια, για να μην αναφέρουμε κάποια AIDS και κάποιες άλλες αρρώστιες, οι οποίες είναι μάστιξ κυριολεκτική. Πάει να ερημώσει την Αφρική, αλλά δεν φύδεται και των Ευρωπαίων και των άλλων δυτικών. Λοιπόν, ήρθε να μας αποκαθάρει από τη φθορά και την αρχική αναπλάσισμη εικόνα.
ήρθες να αναπλάσεις την εικόνα. Είμαστε εικόνα του Θεού. Μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα αυτού με σκοπό την ομοίωση του Θεού. Επειδή έχουμε τις προϋποθέσεις για να γίνουμε κάτι τέτοιο. Μία αγελάδα δεν μπορεί να γίνει καλύτερη από αγελάδα, ό,τι είναι μένει. Ο άνθρωπος όμως μπορεί, έχει τη δυνατότητα να γίνει άγιος, έστω και αν πέσει στα έσχατα της αθλειότητας και της αμαρτίας. Διότι υπάρχει η μετάνοια, διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επανορθωθεί, να αναπλαστεί, να αναμορφωθεί η αρχαία η εικόνα του Θεού μέσα του. Λοιπόν, αυτό ήρθε να φέρει ο Χριστός. Και κάτι άλλο. Σαρκούσε και σπαργάνει στο νεύμα τι πάντα περιάγων ήρθες να τυλιχθείς τα σπάργανα για να μας απελευθερώσεις από τα σπάργανα των παθών, όπως θα σημειώσει λίγο παρακάτω. Το είχα λίγο ελλειπές αυτό σημειώσει. Λοιπόν, δεσμόν απολύων με τις αμαρτίες σπαργάνης ηλίσσεται και εμφάτην ιτίθεται βρέφος ορώμενος ο αιώνιος Θεός. Ο Θεός έρχεται να με απολύσει από την αμαρτία, να με απελευθερώσει από την αμαρτία και ο ίδιος τυλίγεται με σπάργανα. Όσοι τυχόν δεν ξέρουν, οι νεότεροι δεν ξέρουν τι είναι σπάργανα, μια φορά και έναν καιρό τα παιδιά όταν γεννιόντουσαν τα τύλιγαν με πανιά διάφορα και είχα και μια ταινία ή και άλλα, τη φαστιά που λεγόταν, και τα τύλιγαν και με τα δένα και τα χέρια τους και ήταν σαν τον Άγιο Λάζαρο, το οποίο βλέπουμε σε κάποιες εικόνες. Δεν μπορούσαν τα παιδιά να κινηθούν τίποτε, ενώ σήμερα τα αφήνουν ελεύθερα και κινούνται και αναπτύσσονται σωστά. Λοιπόν, έτσι ήταν. Αλλά ο Χριστός δέθηκε με σπάργανα, έτσι ήταν η συνήθεια, για να απελευθερώσει εμάς από τα σπάργανα τις αμαρτίες. Δέθηκε αυτός να ξεδεθούμε εμείς. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια ομοιοπάθεια την οποία εφίσταται ο Κύριος για να μας απελευθερώσει. Μια άλλη παράμετρος της γεννήσεως του Κυρίου είναι λόγος ον προάναρχος, πατρός και συμφυής, επιφάτης ανακληθείς των αλόγων έλυσας τις αλογίες, ανακληθείς των αλόγων τη φάτνη, έλυσας τις αλογίες ημάς. Τον έβαλαν στη φάτνη των αλόγων, τα άλογα, όχι τα άλογα των ύπων, τα μη λογικά ζώα. Διότι δεν υπήρχαν άλλο αυτό ήπιο εκεί μέσα, υπήρχαν άλλα μικρότερα ζώα, ή βόδια μπορεί να υπήρχαν, ή γαϊδούρια λοιπά και κάτι τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μη λογικά. Στη φάτνη των μη λογικών, των αλόγων ζώων, ανεκλήθη ο Ιησούς να ελευθερώσει μας τις αλογίες. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία έφυγε η χάρη του Θεού, γίναμε παράλογοι. Χάσαμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε λογικά και σωστά. Με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο παραλογισμός στο έπακρον. Και επειδή το ζούμε αυτό το γεγονός, έχουμε γίνει όντως παράλογοι, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από αυτό το γεγονός, και δεν σας λέω τίποτε άλλο, ένα τελευταίο γεγονός, το οποίο λιγότερο ή περισσότερο το ξέρουμε όλοι. Να αναφέρω το περίφημο συνέδριο που έγινε κάπου εκεί στην Ολλανδία, για να μειωθούν οι ρήποι της γης από τα διάφορα έδρα τα οποία είναι επικίνδυνα για όλους, και τους Αμερικάνους και τους μη Αμερικάνους, και δεν θέλησαν να υποχωρήσουν για λόγους καθαρά κοντόφθαλμης οικονομικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να πεθάνουμε ολόκληροι, όλοι μας, να πεθάνουν πρώτα κάποιοι και μετά και αυτοί οι οποίοι θα κυριαρχήσουν. Θυμάμαι ένα μυθιστόρημα σύντομο που είχα διαβάσει όταν ήμουν μικρό παιδί. Θα γίνει, λέει, ένας φοβερός πόλεμος. Είναι αυτά μυθιστόρηματα επιστημονικής φαντασίας. Θα πολεμήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους με όπλα πολύ φοβερά. Πού να φανταστούν οι άνθρωποι όταν γράφανε το 30 τόσο ότι θα είχαμε πολύ φοβερότερα από ό,τι φανταζόντουσαν τότε. Θα γίνει καταστροφή μεγάλη και θα μείνουν μόνο 10. Και οι 10 αυτοί πάλι θα πολεμήσουν μεταξύ τους και θα μείνει ένας, λέγει, αθάνατος, δεν θα μπορεί να πεθάνει, αλλά μόνος εν μέσω ερείπιων. Τι να την κάνει την αθανασία αυτή. Δυστυχώς σε κάτι τέτοια οδηγούμαστε με την ανθρώπινη λογική. Είμαστε παράλογοι. Και ο κόσμος μας κινδυνεύει από τον παραλογισμό, την δίψα του κέρδους του υλικού, νομίζοντας ότι θα γίνουμε αθάνατοι. Δεν θα είμαστε αθάνατοι. Όλους μας θα μας πάρει ο θάνατος, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Γιατί άνθρωπος δεν γίνεται μόνος του άνθρωπος.
μόνον δια της Θεός, της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μπορούμε να γίνουμε και εμείς άνθρωποι και περισσότερο, όπως είπαμε, θεοί. Προχωρούμε παρακάτω. Επειδή βλέπω η ώρα προχωρεί πολύ, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Ας δούμε όμως για το νόημα της γεννήσεως μια πολύ ωραία εικόνα που μας παρουσιάζει ο ποιητής. «Η φωτεινή και έμψυχος νεφέλη των όμβρων βαστάζουσα των επουράνιων, τούτον εν γη προέρχεται εν αποστάξε, όπως αρδεύσει ταύτης το πρόσωπον, το αέρα της χάριτος έρχεται, η νοητή χελιδών ένδον εν σπλάχνης κατέχουσα αρήτο λόγο των Χριστών, ον αποδείκτη χειμώνα άθεων διασκεδάζων το αέρα αυτό, το παλάτιο των καθαρών και αμίαν τον βασιλέα εν σπηλαίο εισάγει σωματούμενον». Με απλά λόγια, η φωτεινή και ζωντανή νεφέλη, το σύννεφο, έχοντας μέσα της τη βροχή, την επουράνια, αυτή τη βροχή έρχεται τώρα να τη στάξει στη γη, στο πρόσωπο όλης της γης, για να ποτίσει το πρόσωπό της. Έρχεται η άνοιξη της χάριτος, έρχεται το πνευματικό χελιδόνι, η Παναγία μας, η οποία έχει μέσα στα σπράχνα της τον Κύριο, τον οποίο έρχεται κατά τρόπον που δεν μπορεί να περιγραφεί, να τον φέρει στον κόσμο αυτόν, για να εξαλείψει, να εκμηδενήσει τον άθεον χειμώνα. Είναι το παλάτι το καθαρό, το αμίαντο, το οποίο έρχεται να εισαγάγει στον κόσμο αυτόν τον σωματούμενο, τον βασιλέα, ο οποίος αποκτάει σώμα ανθρώπινο. Έρχεται λοιπόν να αποστάξει στη γη των ουράνιων, των επουράνιων όμβρων, βροχή πνευματική, να δροσίσει τις πηγές των ανθρώπων. Το που είπαμε, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώδης και υπερφορτισμένη καγώ αναπαύσου μας και βρίσκεται ανάπαυση τις πηγές ημών, στη δίψα την οποία έχει η γη, και όταν λέει για τη γη δεν αναφέρεται στη γη την ηλικία, αλλά σε εμάς τους ανθρώπους, έχετε να δώσει τον όμβρον, τον ουράνιον, βροχή επουράνια, αλήθεια πνευματική, κάτι που δροσίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και επομένως έρχεται η Χελιδόν που να φέρει την νοητή άνοιξη και επομένως να καταλύσει τον άθεον χειμώνα. Από αυτόν τον χειμώνα κινδυνεύουμε, αδελφοί μου. Γι' αυτό βάζουμε την υπογραφή που λέμε, να βάζουμε και την ταυτότητά μας, για το υπενθυμίσω και αυτό. Διότι έρχεται η αθεότης να τα καταργήσει όλα και βλέπουμε ότι καταλήθηκαν τα πάντα παντού, συμπλεκόμενα, συμπλοκή διαφόρων σκανδάλων και αθλειοτήτων. Παντού, παντού, παντού. Μικρότερη ή μεγαλύτερα σκάνδαλα. Κατά τρόπον τέτοιο που φρύτει κανείς και λέει, μα πού μπορεί να βρεις κάπου μια άκρη καθαρή να κουρνιάσει η ψυχή μας? Πουθενά δεν μπορεί να βρει. Και βλέπετε, λιγότερο ή περισσότερο όλους μας έχει προσβάλει αυτό το κακό. Μόνον το αέρα της χάριτος Παναγία μας και ο όμβρος ο επουράνιος μπορεί να μας ξεπλύνει από αυτή την αθλειότητα. Αλλά την γέννηση του Κυρίου την προφήτευσαν και οι Άγιοι διάφοροι. Μόνον ένα μικρό επενιγμό θα σας διαβάσω. «Νυν επαλαιέ διαλύονται εμφάσεις» οι διηγήσεις, προρήσεις. «Έσχαινε εγκαστρή Παρθένος και λίθος εξόρου απετμήθη και ράβδος ευλάστησε και δρόσος άρτη του Γεδεών εν γη ερεί». Αυτά που αποτελούν σύμβολα από την Παλαιά Διαθήκη, συμβολικούς λόγους, προφητικούς λόγους, αλλά εν συμβόλο αναφερόμενες, αυτά πραγματοποιούνται τώρα. Ο λίθος εξόρους που απετμήθη είναι αυτό που είδε ο προφήτης Δανιήλ, μια πέτρα που δεν την πήρε ανθρώπινο χέρι να αποσπάται από το βουνό και να πάει και να καταλύει τα είδωλα. Είναι ένα αυτό. Δεύτερον, είναι η ράβδος που ευλάστησε του Ααρών, η βλαστήσεσα, που είναι πάλι το άνθος της ρίζης Ιεσέ, που είναι πλέον ο Χριστός. Και η δρόσος, η άρτη του Γεδεών εν τη γη. Ο Γεδεών είχε ζητήσει ως σημείο από το Θεό αν στα μαλλιά που είχε απλώσει στο ξερό του αλώνι, στο στεγνό αλώνι, είπε αν το μαλλί δροσιστεί ενώ γύρω-γύρω θα υπάρχει ξηρασία, αυτό θα είναι σημάδι ότι ο Θεός ζητάει να κάνω αυτό που μου λέει ο άγγελος. Αυτή η δρόσος εκ του ουρανού είναι ο Χριστός.
Αυτά λοιπόν πραγματοποιούνται με την έλευση του Χριστού. Για να πάμε περισσότερο στην πρόσκληση που κάνει η Εκκλησία μας σε ολόκληρη τη φύση. Έχουμε το προεόρτιο κοντάκιο, το οποίο λέγει γνωστό αυτό, το ακούμε στις Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, «Η Παρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως. Χόρευε η οικουμένη ακουτιστήσα. Δόξασον με τα αγγέλων και των ποιμένων, βουληθέντα υποφθήνε πεδίο νέων των προαιώνων θεών». Το οποίο σημαίνει με απλά λόγια να το καταλάβουμε καλύτερα όλοι μας. Έρχεται λοιπόν η Παρθένος σήμερα για να φέρει, να γεννήσει κατά τρόπο που δεν περιγράφεται με κανένα τρόπο, ούτε ιατρικός ούτε με κανένα άλλο τρόπο, στο σπήλαιον των προαιώνιων λόγων. Ο Χριστός που είναι προαιώνιος, δηλαδή δεν έχει αρχή, είναι αιώνιος. Χόρευε, όταν λέει χόρευε, δεν είναι να ρίξει να αρχίσουμε το χορό. Χορεύω, στην γραφή και στην αρχαία, σημαίνει πανηγύριζε. Να αισθανθείς αγαλίαση μέσα σου για το γεγονός αυτό, να σκυρτήσεις από χαρά για το γεγονός που θα ακούσεις, το ακούσεις. Το εκ του πατρός γεννηθέντα, αλλά κατά τρόπον που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εμείς θεϊκών τρόπων, έρχεται να φέρει λοιπόν τον Χριστόν, ο οποίος θα γίνει και άνθρωπος, αλλά απαθώς έγινε άνθρωπος και λέγει «Βιθλέμ, ετοιμάζω, άνοιγε την πύλη Νιεβέμ, άνοιξε την πύλη σου παράδεισε, διότι ον γίνεται οουκίνδι ημάς». Αυτό είναι μια πολύ σπουδαία ρίση στο πατερική. Ο «ον» σημαίνει αυτός που είναι, ο «ον» του όντος, αυτός που είναι, που υπάρχει. Αυτός λοιπόν που υπάρχει, έτσι τον είπε στην Παλαιά Διαθήκη των Θεών, αυτό είναι το όνομα του Θεού, ο υπάρχον, γίνεται ο ουκίν, αυτό που δεν ήταν. Και βλέπουμε λοιπόν και στη Γενή Διαθήκη που λέει για τον Θεό και τον λόγο του Πατρός, των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος». Αυτός που είναι, αυτός που ήταν πάντα και αυτός που έρχεται πάντα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, αν μπορούμε να κάνουμε μία αλλαγή ρήματος, ο «ον» και ο «ειν» και ο «γενόμενος». Ο γενόμενος με δύο νι και ωμέγα, γιατί και ο γενόμενος υπάρχει και το «γίγνωμε» και το «γενόμε». Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την έλεση του Χριστού, ο οποίος γεννάται. Γεννήθηκε μια φορά στη Βηθλέμ, αλλά γεννάται κάθε φορά στις καρδιές μας. Πέθανε μια φορά επάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, αλλά κάθε φορά θύεται ανεμάκτως στο Άγιο Δισκάριο, στην Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός μεταλαμβάνεται κάθε φορά, διότι μας δίδει εκ της σαρκός του, τη ζώση σαρκός του, για την Θείου Μυστηρίου, για να ζήσουμε κι εμείς. Ως περπελεκάν, είναι ο Σαμπελεκάνος, ο οποίος στρέφει με το αίμα του τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και επομένως, ας ανοίξει η γη, η ΕΔΕΜ να δεχθεί αυτόν τον άνθρωπο, διότι ήρθε αυτός που έπλεσε τον άνθρωπο εξ αρχής για να γίνει κάτοικος της ΕΔΕΜ. Αφήνουμε τώρα την πρόσκληση που γίνεται στον ουρανό και στον κόσμο, γιατί δεν μας φτάνει η ώρα, για να πάμε να ειδούμε την πρόσκληση που γίνεται σε εμάς για τον εορτασμό. Δεύτε άπαντες Χριστού τα γενέθλια πιστός προεορτάσομεν και νοητός των ύμνων ως αστέρα προβαλόμενοι δοξολογίες μεταποιημένων βοήσομεν. Ήλθεν η σωτηρία των βρωτών εκ παρθενικής νηδίως πιστούς ανακαλέσαστε. Ελάτε λοιπόν όλοι να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Χριστού, να τα γιορτάσουμε και προκαταβολικά να τα προεορτάσουμε και νοητός των ύμνων ως αστέρα προβάλλομεν. Να προβάλλουμε, επειδή δεν έχουμε τώρα το άστρο μια φορά ήρθε, θα προβάλλουμε τον ύμνον. Θα είναι ένας πνευματικός ύμνος που θα αποδέσουμε στον Κύριο, που θα είναι σαν άστρο, δοξολογικό, μαζί με τους ποιμένες. Και να πούμε, ήρθε η σωτηρία των βρωτών. Εδώ λοιπόν μας τονίζονται οι εξής αλήθειες. Πρώτον, ότι καλούμεθα να προβάλλουμε νοητός ως αστέρα τους ύμνους. Να, σε τι μας καλεί. Όχι στα δώρα τα υλικά στα οποία περιοριζόμαστε και αγνοούμε τον Χριστό, αλλά να προβάλλουμε τη δοξολογική διάθεση προς τον Κύριο. Είτε ως σύνολος εκκλησία μέσα στους ιερούς ναούς που μαζευόμαστε και αποτελεί
την έκφραση του ότι είμαστε πιστοί στον Χριστό γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και να κάνω και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτό που λένε πολλοί, εγώ πιστεύω στον Χριστό, δεν έχω ανάγκη από την Εκκλησία, αυτό δεν είναι χριστιανικό, είναι αντιχριστιανικό. Δεν είναι η Εκκλησία, το κήρυγμα του Χριστού, ατομικιστικό. Δεν θα σωθεί ο άνθρωπος μόνος του. Ο Χριστός είπε, όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί είμαι εγώ εν μέσω αυτών. Επομένως, η Εκκλησία είναι συνάθεση, σύναξη. Ο Χριστός είναι εν μέσω Εκκλησίας ημνήσωση, που λέγει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εκκλησία, στην Εκκλησία, γύρω από τη θυσία του Χριστού, φεύγει η Θεία Ευχαριστία, φεύγει ο χριστιανισμός. Αν υπάρχει Εκκλησία, υπάρχει διότι υπάρχει Ευχαριστία. Λοιπόν, θα τον δοξολογήσουμε νοητός, όχι προβαλλόμενοι τους αστέρες του Δημάρχου των Αθηνών, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, με 35-40 μέτρα ύψος, δεν ξέρω και ποια άλλα αστέρια που έχουν κρεμάνε στους δρόμους και οπουδήποτε αλλού. Και ξεχνάμε τον Κύριό μας, αλλά ως αστέρα προβάλλουμε αυτούς τους ύμνους, νοητούς, για να δοξάσουμε τον Κύριο. Διότι ήρθε η σωτηρία των βρωτών, δεν ήρθε ο τάδε που κάνουν στις διαφόρες διαφημίσεις, έχει τα τάδε δώρα τα οποία θα κάνουμε ένα στον άλλον. Ήρθε σωτηρία να μας προσφέρει, αυτό το πράγμα να μην το ξεχάσουμε, αδελφοί μου. Και όταν λέμε σωτηρία, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το μετρήσουμε με μέτρα ανθρώπινα, είναι σωτηρία αιωνία. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, θα πεθάνουμε. Και μετά τα αυτά τι θα γίνει, διότι εδώ σκοντάβουμε πολύ. Όταν συμβεί ένα ατύχημα και πεθάνει κάποιος, τότε θυμόμαστε και βρίζουμε και βλασφημούμε τον Θεό γιατί μας τον πήρε. Τον ξεχνάμε τον Θεό τον άλλο καιρό. Αλλά θα πεθάνουμε διότι είναι έλεος του Θεού το οποίο θα πεθάνουμε. Αλλά τι κρίση θα γίνει, ποια θα είναι η κρίση για μας, αυτό έχει σημασία. Τι λόγο θα δώσουμε, πώς περάσαμε τη ζωή μας. Και επομένως από αυτή την άποψη έρχεται να μας σώσει ο Κύριος από την καταδίκη, διότι καταδικάστηκε ο ίδιος αθώωσον για να μας απελευθερώσει από την οποιαδήποτε καταδίκη. Και λέγει, ιδού η ανάκληση ημών, επιδημή. Έρχεται λοιπόν αυτός που αποτελεί την ανάκλησή μας. Τι θα πει ανάκληση, ή κάπου είχαμε εξοριστεί και μας καλεί πάλι εκεί πέρα που ήταν ο προορισμός μας. Αποτελεί δηλαδή την ανόρθωση αυτού που ήμασταν. Μας ανακαλεί λοιπόν και γι' αυτό το λόγο ηχήσομεν άσματα χαρμόσυνα σπουδή. Ας κάνουμε να αντιχήσουν χαρμόσυνα άσματα, χαρμόσυνη ύμνη, με ζήλον, χωρίς να καθυστερήσουμε. Και άσομεν μέλη προεόρτια τον εσμικροτάτη χωρουμένο σπηλαίο. Αυτόν ας ψάλουμε προεόρτια άσματα σε αυτόν ο οποίος ήρθε να χωρέσει στο μικρότερο σπήλαιο. Ποιος, ο αχώρητος παντή, αυτός που δεν χωράει πουθενά. Και όμως χώρεσε. Λοιπόν, εδώ τώρα μας καλεί η Εκκλησία πάλι δια των υμνοδών της στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποδεχθούμε τον Κύριο. Αυτό το προσέξουμε ιδιαίτερα, αδελφοί μου, διότι το ξεχνάμε. Ξεχνάμε διότι έρχονται τα δώρα, έρχεται ο περίφημος αυτός ψευτο αηβασίλης με τα δώρα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, δεν είναι ζήτημα. Και οι μεγάλοι-μικροί γινόμαστε και περιμένουμε με χαρά το δώρο που θα μας δώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται ο Κύριος για κάποιον άλλο λόγο και αυτός ο λόγος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λέγει λοιπόν, τονίζει η Εκκλησία μας διάφορους τρόπους επιμέρους που ο καθένας από εμάς ας τους σκεφτεί και ας προσδίσει να τους κάνει, να τους πραγματοποιήσει στο βαθμό που μπορεί με τη χάρη του Θεού. Αφορώντες εις Χριστόν ταπεινούμενον υψωθόμεν εκ χαμεζήλων παθών. Προσβλέποντας τον Χριστό, εξυψωθούμε από τα χαμέζηλα πάθη. Τι θα πει χαμέζηλα? Αυτά τα πάθη τα οποία μας ρίχνουν προς τα κάτω, μας κάνουν να ζηλεύουμε τα γήινα πράγματα. Ώστε λοιπόν το πρώτο που έχουμε να επιτύχουμε την εξύψωσή μας από ό,τι μας κάνει γήινους, γεώδεις, χειρόδεις, βοσκηματώδεις, προσωρινούς ανθρώπους οι οποίοι σκεπτόμεθα μόνο τα παρερχόμενα. Ζήλο δε καλό μη φρονήν υψηλά. Ένα δεύτερο στοιχείο.
Να έχουμε ζήλο, να μην έχουμε ιδέα μεγάλη για τον εαυτό μας και οποιαδήποτε, και οποιαδήποτε επιτυχίες μας εξωτερικές. Επειδή έχω χρήματα, είμαι σπουδαίος. Όχι, Κύριε, δεν είσαι σπουδαίος. Θα χάσεις τα χρήματα και θα είσαι αυτό που είσαι, ένα μηδενικό. Τίποτε δεν είσαι. Υπάρχουμε και ζούμε και αποκτούμε αξία μόνο εν Χριστώ. Θυμάστε το παράδειγμα ίσως που αναφέραμε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πίστη παιδευθέντες, μη φρονείν τα υψηλά. Μόνο η πίστη μας βοηθάει να είμαστε πραγματικά ταπεινοί, όχι εξωτερικά. Να μην φρονούμε τα υψηλά, αλλά τα πνευματικά. Πώς? Εν πνεύματι ταπεινωθόμεν, ας ταπεινωθούμε με το πνεύμα μας, ας ταπεινωθεί, όπως τον τικτόμενον εν υψοποιείς έργης υψώσουμεν. Θέλουμε να μεγαλύνουμε, να αποδώσουμε μεγαλείο, να υμνήσουμε τον Κύριον. Θα τον υμνήσουμε με την ταπείνωση εν υψοποιείς έργης. Έργα τα οποία μας εξυψώνουν. Ενώ είμαστε ταπεινοί, μας υψώνουν στα μάτια του Θεού. Αυτό το πράγμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αδελφοί μου. Τα υψοποιά έργα εν ταπεινώση. Έργα υψοποιά θέλει ο Κύριος, όχι λόγια. Αλλά έργα τα οποία θα είναι. Ποια είναι τα υψοποιά έργα? Είναι τα έργα της αγάπης. Είναι τα έργα της εσωτερικής εργασίας πνευματικής. Είναι τα έργα της μιμήσεως των Αγίων. Είναι τα έργα της μελέτης πνευματικής, η οποία θα μας βγάζει από την προσκόλληση στα υγεία και θα μας θυμίζει τον αρχικό μας προορισμό. Αλλά ας συνεχίσουμε και παρακάτω, να δούμε και κάποιες άλλες πλευρές. Απαγορεύειν σαρκικών παθών και κόσμου τερπνών σπουδάσομεν. Ας προσπαθήσουμε, ας αγωνιστούμε να μην υποκύπτουμε στα σαρκικά μας πάθη και στα τερπνά του κόσμου. Μα δεν θα χαρούμε. Άλλο να χαρούμε, αδελφοί μου, και άλλο να γίνουμε σκλάβοι των τερπνών του κόσμου. Και σας ερωτώ, τι θα γίνει η νεολαία μας, η οποία δεν κοιμάται φυσιολογικά, αδελφοί μου? Ας το αναλύσω αυτό λίγο, διότι αποτελεί κίνδυνον. Δεν λέγεται αυτό, αλλά πρέπει το αρχίζουν να το διαπιστώνουν. Διότι γίνεται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, προσπάθεια για να αποτρέψουν την νεότητα από τα αλκοολούχα ποτά, από το whisky που είναι εθνικό προϊόν, από τη βότκα που παράγεται στον νομό Σερών. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω καλά γεωγραφία. Ίσως πουθενά αλλού παράγεται η βότκα. Εν πάση περιπτώσει, ρώσικο προϊόν είναι αυτό. Σκοτσέζικο το άλλο. Η Σκωτία είναι πολύ βασικό, είναι και αυτός. Και επιπλέον είναι και η δίψα του κέρδους, η οποία κατατρώγει τους μεγάλους εμπόρους ψυχών, εμπόρους σωμάτων, εμπόρους τέτοιους, τους οποίους, οι οποίοι είναι οι σύγχρονοι δουλέμποροι, η καταστροφή της κοινωνίας, η καταστροφή της νεότητος. Η νεότητα δεν ξέρει, έχει δυνατότητα, αλλά ποιος έκανε το νέο να τρέχει? Ο γέρος, αυτός δηλαδή που έχει ήδη μία, έχει ζήσει τη ζωή του, ξέρει ορισμένα πράγματα και με την πονηρία του ζεύει στο άρμα του τη νεότητα. Και η νεότητα αυτή αύριο μεθαύριο δεν υπόσχεται πολλά πράγματα, διότι δεν ξέρει που πάει, δεν ξέρει που κατευθύνεται, και όταν το καταλάβει είναι πλέον αργά. Λοιπόν, ας σπουδάσουμε από τα του κόσμου. Θα χαρούμε, αδέλφοι μου, για τη γέννηση. Έχει ανάγκη να φάει ένα καλό, να έχει ένα καλό τραπέζι η οικογένεια, όλοι μαζί. Αλλά δεν υπάρχουν σήμερα τραπέζια, αδέλφοι μου, συνήθως. Όλοι στο πόδι τρώνε και ο ένας μετά τον άλλον. Έχουμε τραπέζι οικογενειακό? Μαζευόμαστε να πούμε κάτι, να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις, να ζήσουμε τα προβλήματα αλλά και τις χαρές του σπιτιού? Ο ένας θα έρθει η ώρα 3, ο άλλος η ώρα 4, ο άλλος η ώρα 5, θα φύγει, θα έρθει η ώρα 10, 11, 12, 1, 5 το πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα ότι διαλύεται η οικογένεια. Άλλο λοιπόν το τραπέζι του οικογενειακό, το τότε, του παλιού καιρού, το παραδοσιακό, μια που λέμε πολύ τη λέξη αυτή παραδοσιακή, και παραδοσιακός και παραδοσιακή, και άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα που διαλυθήκαμε. Να χαρούμε μάλιστα. Και αξίωσε αυτούς το τεκτωμένο παριστώντας εξέργων. Να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ως χριστιανό κατάλληλον του Κυρίου, ως χριστιανούς καλούς, εξέργων, όχι με λόγια. Παρακάτω λέγει, ραθυμίες ύπνων αφημών βαλόμεθα και ψυχών εγρηγώσει το τικτωμένο εκόλλης αγνής Χριστό αναμέλψομεν. Ας ψάλουμε στον Κύριο με γρήγορση ψυχής
για να απαλλαγούμε από τον ύπνο της ραθυμίας, τον οποίο θα πετάξουμε από πάνω μας. Όπως όταν θέλεις να σηκωθείς ξαφνικά από το κρεβάτι, διότι έχεις μια δουλειά να κάνεις, σηκώνεσαι, πλύνεσαι, παίρνεις λίγο, βάζεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου και ξυπνάς και κάνεις τη δουλειά σου, δίνεσαι γρήγορα, γρήγορα και φεύγεις. Το ίδιο και εδώ. Την πνευματική ραθυμία να αποβάλλουμε, διότι είμαστε ράθυμοι αδελφοί μου. Πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν αυτά, τα ακούνε κάθε τόσο και συμβουλεύουν και λένε να πετάξουμε την ραθυμία, αλλά είναι το πράγμα το οποίο δεν προσέχουμε. Δεν είμαστε ράθυμοι στις δουλειές μας, ράθυμοι στην πνευματική μας ζωή. Πρέπει με το ζόρι, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, να διαβάσουμε δύο λέξεις της γραφής και μιλάμε μισή ώρα και μια ώρα στο τηλέφωνο προς χαράν του ΟΤΕ, του ΚΟΣΜΟΤΕ, δεν ξέρω τι τελετές, δεν ξέρω ποιο άλλου είναι, ποιο οργανισμού υπάρχει. Αυτό είναι το πράγμα που συμβαίνει. Όσο και αν αυξάνονται τα τέλη, δεν μειώνονται οι συνομιλίες. Όσο και, δηλαδή θα πεθάνουμε μιλώντας, έστω και αν πεθάνουμε από πείνα, διότι δεν θα έχουμε να αγοράσουμε ψωμί. Αλλά κουβέντες δεν θα τις κόψουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, να διώξουμε τη ραθυμία από πάνω μας. Με απόκριση γρηγόρσεως ψυχών, τη γρήγορση ψυχή. Αν αποκτήσουμε τη γρήγορση, δηλαδή να είναι ξυπνία η ψυχή, να είναι προσεκτική η ψυχή, νυφάλια η ψυχή, μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε το κακό και να δεχθούμε με αυτόν τον τρόπο τον Κύριο ένα τέτοιο δώρο. Παρακάτω άλλο. Ρήπον πάντα εμπαθή αποσάμενη επαξίως της παρουσίας Χριστού γνώμην αναλάβουμε έμφρονα. Να διώξουμε πάντα ρήπον εμπαθή. Ευτυχώς οι λέξεις ρήπος που είναι αρχαία είναι κατανοητή με τα απορριμαντικά και τους ρήπους που ξέρουμε τα ακούμε κάθε τόσο, αλλά πνευματικό ρήπο της ψυχής να διώξουμε από πάνω μας, εμπαθή ρήπον. Τι θα πει εμπαθής ρήπος? Είναι η ακαθαρσία την οποία δημιουργεί μέσα μας το πάθος, το οποιοδήποτε. Και έχουμε πολλά πάθη σήμερα, αδελφοί μου. Είμαστε υποκείμεθα στη δουλεία και τη φθορά των παθών. Και επομένως από αυτή την άποψη πρέπει να φροντίσουμε να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Έτσι μόνον λατρεύουμε και υποδεχόμε τον Χριστό. Και αναλάβουμε γνώμην έμφρονα. Είμαστε άφρονες ή όπως το είπε, πάσχουμε από την αλογία. Δεν έχουμε φρόνιμο νουν, τρόπο να σκέπτε σωστά. Θέλουμε λοιπόν, απαιτεί να έχουμε, λέγει η Εκκλησία μας, έμφρονα νουν, φρόνιμο νουν, φωτισμένο από τον Κύριο, για να δεχτούμε τον Κύριο. Διότι έρχεται αρυπάρος, λέγει, προέρχεται σάρκα φορέσε και πάσαν δωρήσαστε ευθεία του Πνεύματος ανάπλαση. Έρχεται αρυπάρος ο Κύριος, ο οποίος είναι αρύπαρος, δεν έχει τον ελάχιστο ρήπον ο οποίος να τον κυλιδώνει. Και επομένως ο Κύριος ο πεντακάθαρος έρχεται με καθαρό τρόπο, κατά τρόπον που δεν περιγράφει, δεν κατανοείται, αλλά απολύτως καθαρών, άγιων τρόπων από την Παναγία Μητέρα του, για να φορέσει τη σάρκα, για να προχωρήσει στην θεία του Πνεύματος ανάπλαση, για την οποία μιλήσαμε, να μας αναπλάσει, να μας ξανακάνει καινούριους. Της επιγνώμωση Χριστόν Γρηγορήν εντέταλτε την αυτού ελπίζου συνέλευση εκ Παρθένου και γαρίκη τεχθήνε. Αυτούς οι οποίοι έχουν επίγνωση του Χριστού, δόθηκε εντολή σε αυτούς να γρηγορούν, διότι ελπίζουν στην έλευση του εκ Παρθένου. Επομένως, να το πάλι που το τονίζουν οι πατέρες για τη γρήγορση που τονίσαν προλίγου. Και εδώ τονίζει ένα δεύτερο στοιχείο, ένα άλλο στοιχείο, τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι το νούμερο. Αποκαινούντες ως μοίρα τα δάκρυα το διημάς Χριστό τεκτωμένος αρκεί. Σαρκός τα σκυλίδας καθαρίσουμεν, το αχράντο καθαρός προσιώντες. Ας αδειάσουμε δάκρυα, ως μοίρα τα δάκρυα της ταπεινώσεως, της μετανοίας στο Χριστό, τα οποία δάκρυα καθαρίζουν τις κοιλίδες της σαρκός, και να προσφέρουμε προσεγγίζοντας τον Κύριο, τον άχρατο Κύριο, καθαρή και εμείς. Εδώ θα διαβάσουμε και δύο άλλους πάλι στίχους σχετικώς με τα δάκρυα για να τα σχολιάσουμε μετά. Ιερουργήσε το λύτρον γινώσκοντες εκ των ιδίων σπλάχνοντε και δακρύων πηγής, Χριστό δια της εξαγορεύσεως εκπληθέντες προσέλθωμεν σαρκή τυπτωμένο. Εδώ μας μιλάει για μια ιερουργία πλέον. Ιερουργία τι σημαίνει? Όπως η Θεία Λατρεία, μια λατρευτική πράξη δηλαδή,
με την οποία αποτελεί λατρευτική πράξη η, από την πηγή του είναι μας έκχυσης των δακρύων. Τα δάκρυα τα, από την καρδιά εξερχόμενα και τα οποία μας εκπλύνουν δια της εξαγορεύσεως. Οπότε με τον τρόπο αυτό προσέχουμε στον Κύριο. Έχουμε λοιπόν δάκρυα μετανοίες, έχουμε εξαγόρευση, δάκρυσιν ίκτου τα δάκρυα φύγομεν αμαρτωλή κολάσεως της μελούσης. Έχουμε λοιπόν δύο ειδών δάκρυα. Πρώτον, τα δάκρυα της μετανοίας, τα οποία εκπλύνουν τον άνθρωπο και έτσι καθαρεί το καθαρό προσεγγίζομεν, πλησιάζουμε τον Κύριο με την καθαρότητα αυτή την οποία τα δάκρυα της μετανοίας μας βοηθούν στο σκοπό αυτόν, διότι ευλογεί ο Κύριος, τα δέχεται ο Κύριος ως καθαρτικά. Και δεύτερον, δάκρυα ίκτου, τα λέμε ίκτου αγάπης, πόνου για τον άλλον, να κλάψουμε για τον άλλον. Ο άλλος δεν έχει πάντοτε ανάγκη χρημάτων, δεν έχει ανάγκη υλικών αγαθών να του προσφέρουμε, έχει ανάγκη συμπαραστάσεως, να κλάψουμε μαζί του σιωπηλά στον πόνο του. Δεν θέλει πολλά λόγια, θέλει όμως να το καταλάβουμε και να πονέσουμε, ή να κλάψουμε γι' αυτόν μπροστά στο σταυρωμένο μας, την Παναγία μας, και να πονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο γι' αυτόν. Και με τον τρόπο αυτόν, εδώ έχουμε και κάποια άλλη, ένα άλλο συνδυασμό. Τα δάκρυα, τα οποία χύνουμε τώρα στον κόσμο αυτόν, να ξεπλύνουμε τον εαυτό μας, για να ξεφύγουμε τα δάκρυα της κολάσεως. Θα υπάρχουν τότε τα ανώνυτα δάκρυα, τα χωρίς λόγων, τα ανοφελή δάκρυα τότε. Τότε όμως θα είναι πολύ αργά. Πρέπει τώρα να κλάψουμε, τώρα να πονέσουμε. Λέγει ένας Άγιος, θα κλάψουμε έτσι αλλιώς. Και είναι προτιμότερο να κλάψουμε εδώ παρά εκεί. Διότι τα εδώ δάκρυα καθαρίζουν τον άνθρωπο, τα εκεί δάκρυα δεν ωφελούν. Έτσι μονάχα μπορούμε να επιληφθόμεν των ιχνών του Χριστού. Το επιλαμβάνουμε τον Χριστό, τον ιχνών του Χριστού σημαίνει να πάμε να προσκυνήσουμε στα πόδια του Χριστού, αλλά καθαρή. Αυτή είναι η καθαρότητα. Και προσθέτει ακόμη ο υμνοδός, ικανούς το πράξεις αγαθή ημών το της ψυχής ταμείο. Είναι αρκετή η πράξεις για να γεμίσουμε το ταμείο της ψυχής μας, η πράξεις η αγαθή. Όπως φεδρώ το προσώπο Χριστό τυπτωμένο ψάλλομεν, ευλογείται τα έργα πάντα Κυρίου των Κύριων. Ώστε έχουμε εδώ ένα συνδυασμό της συντριβής, του πόνου, της μετανοίας, αλλά και της φεδρότητας της ψυχής, διότι τότε υπάρχει πραγματική χαρά όταν φύγει το κακό, και τότε και ο πόνος ακόμη της μετανοίας γίνεται χαρμολύπη, γίνεται χαρμονική, γεμάτη από χαρά και αισιοδοξία και ελπίδα λύπη. Και ας προχωρήσουμε τώρα, επειδή βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει, και σε μερικές άλλες πλευρές. Αγνώμων μη δεις, μη πονηρός ζηλότυπος έστω των φερόντων ειν δώρα Θεό δεκτά. Αν θέλουμε να προσφέρουμε στον Κύριο δεκτά, ευπρόσδεκτα δώρα, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες, να μην είμαστε ζηλότυποι πονηροί, δηλαδή μη ζηλεύουμε τα πονηρά πράγματα, κακά, τα αμαρτωλά πράγματα. Εάν θέλουμε να φέρουμε τώρα δώρα στο Θεό δεκτά, και τι θα του προσφέρουμε? Αντί Σμύρνης και χρυσού και λιβάνου, αρετών των Σμυρνισμών. Να τι θα του προσφέρουμε τον Χριστό? Των Σμυρνισμών, δηλαδή τα αρωματισμένα έργα των αρετών, τις αρετές. Αυτά θέλει ο Κύριος. Αντί του χρυσού, λιβάνου και της Σμύρνας που το έχουν φέρει οι μάγοι τότε. Τότε μόνον μπορούμε να ψάλλουμε στον τυκτόμενο Χριστόν, φύσε τον ψυχόν ημών Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς, λυπήσου μας. Τότε θα μπορεί η προσευχή μας να έχει αντίκτυπο στο έλεος του Θεού. Με μια άλλη πάλι ωραία εικόνα περίπου στο τέλος είμαστε. Σας συζήτησα και λίγα λεπτά, λίγο παραπάνω. Ας το ακούσουμε και αυτό. Ο άδυτος ήλιος παρθενικών εκλαγόρων ανίσχυνε πήγεται του φωτής άπασαν την Ιφίλιον. Βιάζεται γεννόμενος από την Παναγία ο νοητός ήλιος ο Χριστός, που είναι άδυτος, αβασίλευτος ήλιος, δεν βασιλεύει ποτέ, βιάζεται να ανεβεί πάλι από τον ορίζοντα, τον πνευματικό ορίζοντα, για να φωτίσει τις ψυχές. Καθαρίς όμαση και αγνές πράξες εισπεύσομαι, υπαντήσε τούτο. Με καθαρά τα μάτια
τα οποία δεν είναι μολυσμένα από οποιαδήποτε πονηρά θεάματα που βλέπουμε δυστυχώς, λιγότερο ή περισσότερο θεληματικά και αθέλητα πολλές φορές, και ας πέψουμε να υπαντήσουμε με αγνές πράξεις των Κύριων. Νυν ετοιμαστόμενοι υποδέξαστε εν πνεύματι ερχόμενον εις τα ίδια των Κύριων, ξενοθέντας ημάς της εν εδέμ διαγωγής, ή να υπαναγάγει μας ως εύπλαγνος εν Βηθλεέμ τυπτώμενος. Αποξενωθήκαμε από την Βηθλεέμ, από την Εδέμ, αλλά ο Κύριος έρχεται να μας επαναφέρει πάλι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και επομένως εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνουμε καθαροί. Και να τελειώσουμε με μία φράση η οποία συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Εν τη προτέρα σου, Χριστέ, παρουσία έσωσα τον Αδάμ, αλλά εν τη δευτέρα σου, τους τιμώντας την συγγέννηση σώζε. Έχουμε εδώ σύνδεση δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι η ανάμνηση, η ζωντανή βίωση της γεννήσεως του Χριστού. Μας έσωσε, Κύριε, με την προτέρα σου παρουσία, με τη γέννησή σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά τώρα σε παρακαλούμε, εμάς που σε τιμούμε, που τιμούμε τη γέννησή σου, σώζε μας κατά τη δευτέρα σου παρουσία. Έχουμε λοιπόν εσχατολογική θεώρηση της γεννήσεως του Χριστού. Δεν βλέπουμε μόνον ως κάτι το παρελθόν που έγινε, όπως τονίσαμε. Είναι παρόν αιωνίως το γεγονός αυτό μέσα μας. Μέσα στην Εκκλησία μας πάντοτε τονίζεται η γέννηση του Κυρίου μας, πάντοτε τονίζεται η εκπαρθένου γέννηση, και όταν γίνεται λόγος για την Παναγία, πάντοτε συνδέεται με τη γέννηση του Χριστού μας. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν αγνοούμε και το μέλλον. Θα έρθει η εποχή για την οποία πλέον θα έρθει ο Χριστός και πάλι. Και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις κρινεζόντας και νεκρούς, λέγει το σύμβολο της πίστεώς μας. Είναι πίστης μας, είναι άρθρο της πίστεώς μας, βασικότατο. Επομένως, η γέννηση του Χριστού μας να μην επισκιάσει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού για δεύτερη φορά, αλλά αντίθετα να αποτελέσει αφορμή ώστε η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου να αποτελεί τη γέννηση τη δική μας εις την αθανασία πλέον, στην αιωνία ζωή. Αδελφοί μου και αδελφές μου, θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ζούμε σε έναν κόσμο μη χριστιανικών. Έχουμε αποξενωθεί περισσότερο από την πίστη. Βέβαια υπάρχουν κατάλοιπα, για τα Χριστούγεννα γίνονται όλα αυτά με το μεγάλο αγνοημένο το Χριστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ζήσουμε εμείς με τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας καλεί τα Χριστούγεννα, για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτόν να σταματήσουμε το ρεύμα του κακού. Αρκεί και εις άνθρωπος ζήλοπε πληρωμένος ολόκληρων δήμων ανορθώσεστε. Μπορεί να ανορθώσει ολόκληρων δήμων, ανθρώπων. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζήλο. Όταν είναι πάρα πολύ, όταν υπάρχει μια ζήμη ζωντανή χριστιανών, πιστών και συνετών και συνεπών στη ζωή τους, τότε μπορούμε να σταματήσουμε το ρεύμα όσοδήποτε ισχυρό και να είναι, διότι μίζων εν ημίν ίον τον κόσμο. Επομένως η γέννηση του Χριστού ας είναι ένας σταθμός μεγάλης αναθεωρήσεως της πνευματικής μας ζωής και μιας αναγεννήσεως και αναπλάσεως εσωτερικής με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου. Και ας σηκωθούμε τώρα για να διαβάσουμε μια προσευχή επί τη γεννήση. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο φως εικόνα πρόσιτον και τα πάντα συνέχον διάκραν και απερινόητον ευσπλαχνίαν γεννάσαι εκ παρθένου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού. Και σπαργανούσε ως βρέφος εν σπηλαίο και εν φάτνη κατατίθεσε όπως δουλείες αφαρφάσεις του αλωτρίου τους βόντας, ευλογητός σου σωτήρι μόνο μόνος ελέημον και φιλάνθρωπος. Λάμψον ουν δέσποτα Χριστέ ο Θεός, της η παρουσία εις τα βάθη των καρδιών ημών, φως υπάχων απρόσιτον και του ουρανίου πατρός σου το απάβγασμα. Πάσαν γαρ την κτήσιν εφέδρινας εν ανθρωπίσας τη αφάτο και σωτηριωδεστά τη γεννήση σου, δίνα πάυστο το ξαζωμένσαι και βουνομόνος ευχαριστούμενσι. Όθεν πάσα των ανθρώπων η φύση ενίσε, τον χαρακτήρα της δόξης του πατρός, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος και πάντοτε γενόμενος, και εκλάμψας εις τον κόσμο σαρκωθείς εκ της Παναγίας και υπεραμόμου μητρός σου, ενεργία του Αγίου Πνεύματος. Όθεν βόμενσι, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Κύριε,
ελέησον και σώσον ημάς τη αφάτου σου ευπλαχνία και τη απροσμετρή του ευπλαχνία σου διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα και καλή συνάντηση πλέον μετά τα Χριστούγεννα θα σας ανακοινωθεί. Κατά τις 17 ελπίζω Ιανουαρίου Θείου Θέλοντος. Αν θέλετε, μια μικρή στην μπουλντόζα να περάσω, διανοίγεται ο δρόμο χωρίς έξοδα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.